Γιατί η επίγνωση της αλήθειας θα πρέπει να συμβαδίζει και με ανάρετη ζωή? Ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ένα ενεργειακό «ον» συναποτελούμενο από στιβάδες ενέργειας, τα ενεργειακά του σώματα. Αυτές οι ενεργειακές στιβάδες κυμαίνονται από την εξώτερη αραιότερη έως την εσωτερική πυκνότερη ενεργειακή, η οποία σχηματίζει το πυκνά υλικό του σώμα. Όλες αυτές οι ενεργειακές στιβάδες σώματα αλληλοσυνδέονται με αόρατα ενεργειακά νήματα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα πάντα σε αυτό το σύμπαν είναι μέρος της παγκόσμιας θάλασσας ενέργειας, όπου όλα συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Μόνο ο εγκέφαλος εμφανίζει τον φαινομενικό διαχωρισμό. Έτσι, ο άνθρωπος βρίσκεται συνδεδεμένος με αυτά τα παγκόσμια ενεργειακά δυναμικά, τα οποία απλώνουν γύρω του αόρατα νήματα, σχηματίζοντας ενεργειακές συνδέσεις με τα ενεργειακά του σώματα. Ένα γεγονός στο οποίο συμμετέχει το πυκνά υλικό σώμα επηρεάζει ταυτόχρονα και το αστρικό συναισθηματικό σώμα, αλλά επηρεάζει εξίσου και το ψυχικό σώμα, δηλαδή την ψυχή. Έτσι, όταν το φυσικό σώμα ενός ανθρώπου μέσω των πράξεών του αρχίζει να πλέκει ενεργειακές συνδέσεις με χαμηλές καταστάσεις αυτού του κόσμου, παγιδεύει σε αυτόν τον ενεργειακό ιστό όλα τα σώματά του, καθώς και την ψυχή του. Όταν ο άνθρωπος κάποια στιγμή απαλλαγεί από το υλικό του σώμα λόγω θανάτου, οι ενεργειακές συνδέσεις που έκτισε στη διάρκεια της ζωής του μέσω των πράξεών του ορίζουν την πορεία της ψυχής του. Και όχι μόνο ορίζουν την πορεία της, αλλά την παγιδεύουν σαν άγκυρες και την κρατάνε δεμένη με ό,τι έπλεξε γύρω της. Παράλληλα, αυτοί οι δεσμοί την έχουν τόσο συνεπάρει, ώστε δεν την αφήνουν να δει πλέον καθαρά την αλήθεια, ασχέτως αν τη διδάχτηκε. Αν οι ενεργειακές συνδέσεις που πλέκει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι χαμηλής δόνησης, κατεβάζουν όλη του την ύπαρξη χαμηλά. Αν οι ενεργειακές δονήσεις που πλέκει είναι υψηλές, τότε τον αναβαθμίζουν στις ανώτερες ενεργειακές περιοχές. Όταν όμως οι συνδέσεις που πλέκει δεν είναι ενεργειακές, αλλά είναι πνευματικές και συνδέονται με τους πραγματικούς κόσμους που βρίσκονται έξω από αυτό το ενεργειακό σύμπαν της δυτότητας, τότε οικοδομεί τη γέφυρα της εξόδου του. Άρα, το προσδοκόμενο μετά την κατανόηση της αλήθειας είναι η αποκοπή από κάθε ενεργειακή άγκυρα που μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο παγιδευμένο σε αυτόν τον δυτό κόσμο, ανεξάρτητα αν τον τοποθετεί σε χαμηλής ή σε υψηλής δόνησης ενεργειακή περιοχή. Γιατί το ζητούμενο είναι η λύτρωση του πνεύματος από την παγίδα της δυτής ενέργειας του γιν και του γιάνγκ, επειδή το πνεύμα δεν είναι ενέργεια. Έτσι, η έντονη υλιστική δραστηριότητα, η απόλαυση των υλικών ειδονών και η λαχτάρα για υλική απόλαυση, το μόνο που κάνουν είναι να υφαίνουν ένα ενεργειακό δίκτυ εξάρτησης γύρω από την ψυχή και μάλιστα την παγιδεύουν στις περιοχές με τις χαμηλότερες ενεργειακές δονήσεις. Το ενεργειακό αστρικό σώμα τότε
με αόρατους ενεργειακούς συνδέσμους, σαν αόρατα νήματα, παγιδεύει τον άνθρωπο, κρατώντας τον συνδεδεμένο με κάθε αγαπημένη του ηλιστική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η επίγνωση της αλήθειας ακυρώνεται από την επαναπίκνωση του πέπλου της λύθης. Μετά τον θάνατο του υλικού σώματος, η αόρατη αυτή σύνδεσμη που έκτισε στη ζωή του ο άνθρωπος παραμένουν και παγιδεύουν οριστικά την ψυχή, ρίχνοντάς την σε μια νέα ενσάρκωση, προκειμένου σε αυτή τη νέα ζωή να ξεδιψάσει τις επιθυμίες από τις οποίες είναι εξαρτημένη. Η επίγνωση της αλήθειας συμβάλλει να οικοδομηθεί η γέφυρα που συνδέει τον άνθρωπο με τον αληθινό Πατέρα Θεό και να αποκοπεί από τις δυτές ενεργειακές του άγκυρες, επειδή του δείχνει απροκάλυπτα τον κόσμο στον οποίο παγιδεύτηκε. Τι συμβαδίζει λοιπόν να έχεις δει τη σαθρότητα, την αδικία και την βιαιότητα της φύσης αυτού του κόσμου, να θέλεις να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, αλλά παράλληλα να υποκλίνεσαι στις ειδονές του? Αυτό είναι ανακόλουθο και αντιφατικό. Αν κάποιος κοινωνήσει την αλήθεια, αλλά συνεχίσει να ζει όσο ηλιστικά ζούσε και πριν την αποκάλυψη της αλήθειας, σημαίνει πως ούτε συνειδητοποίησε το πρόβλημα αυτής της δημιουργίας, αλλά ούτε η ψυχή του μπόρεσε να ατενίσει την γενέτειρα πνευματική πατρίδα και να νοσταλγήσει την πνευματική ζωή της. Γι' αυτό συνεχίζει να γλυκαίνεται από τον δυτό καρπό του καλού και του κακού, της θνητής γνώσης για τα πράγματα που πεθαίνουν αυτής της υλικής ζωής. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά χάνει τα εφόδια που η αλήθεια του παρήχε.